Κοντά μας και ο κύριος Ελευθερίου. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Στη La Place Mignon, μικρή πλατεία, σε σχέση με τις μεγάλες και ωραίες πλατείες που είδα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για να πούμε δύο λόγια για το ρόλο σας. Ο ρόλος μου. Η παράσταση είναι μια παράσταση συνάντησης τριών διαφορετικών τύπων μέσα σε μια φυλακή. Ένας γόνος πλούσιας οικογένειας, που υποδίεται ο Θοδωρής ο Αθερίδης, πλούσιας οικογένειας και πολιτικού τζακιού, είναι ο Ορλόφ, ο Γιάννης ο Μπισμπικόπουλος, που είναι από τον αναρχοαυτόνομο χώρο, και ένας Αλβανός που υποδίωμαι εγώ. Αυτή λοιπόν ένας Αλβανός μετανάστης προφανώς στα εφηβικά του χρόνια στην Ελλάδα, δηλαδή είναι, φέρει ακόμα το στοιχείο της πατρίδας του, της δυσκολίας να ενταχθεί στο περιβάλλον. Είναι, είμαι ο πιο τυχερός, γιατί είναι ο πιο κωμικός ρόλος, λόγω του ότι και μόνο η ύπαρξή του σε ένα χώρο που δυσκολεύεται να επικοινωνήσει τον κάνει πιο κωμικό, τον κάνει πιο κωμικό. Δεν είναι δηλαδή μόνο, δεν είναι δηλαδή ούτε η ίδια, δεν είναι ούτε η υπηκότητά του, ούτε η ηθαγένειά του, ούτε το θέμα. Η πλάκα είναι η φιγούρα, είναι, η φιγούρα ναι. Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν, ο συγκεκριμένος ρόλος που είναι ο πιο γιωμένος, είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει τις εικόνες της Ελλάδας όπως τις έχουν οι δύο, ο Θεοδωρής και ο Γιάννης. Και τώρα ξέρεις, πρέπει να δεις και την παράσταση για βέβαια, να καταλάβεις τα υπόλοιπα. Τώρα μην αρχίζω να ούτε όλα, να βλογάω τα γένια μου, αυτό ούτε ακριβώς, να... η συνέχεια επισκηνής, πόσο θα μείνετε στη Θεσσαλονίκη? Θα μείνω Θεσσαλονίκη σχεδόν ένα μήνα, με μικρά διαλύματα δευτερότητα και για τις υπόλοιπες δουλειές μας. Παραστάσεις όπου θα μας υπάρχουν και διπλές? Θα είμαι στο Πράματα και Θάματα, στο Αθήνεον, την περίοδο αυτή του Μαΐου, μέχρι τις 19 Μαΐου. Ωραία. Για Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Σάββατο διπλές. Κάποια στιγμή θα φιλοξενηθεί και ένα παιδικό, μια παιδική παράσταση δικιά μου και του Άγγελου Αγγέλου. Ωραία. Στο Ο Κύριος Κίχ και το Μυστικό Κουτί των Ήχων, η οποία στο ίδιο θέατρο θα στο Αθήνα θα είναι. Ωραία. Κάποια απογεύματα, 9 και 16 Μαΐου. Θα είμαι στους Άγαμους Θήτες με τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη και τους υπολείπους, τον αναφέρω γιατί είναι ο ηγέτης και ο μαέστρος της δουλειάς στο ΦΙΞ. Και αυτό που εγώ θα ήθελα να ζήσω στη Θεσσαλονίκη, να σου πω την αλήθεια, να γνωρίσω ανθρώπους οι οποίοι την αγαπάνε, και η διαπροσωπική μου, η σχέση που θα έχω μαζί τους, να με δέσει και με τον τόπο. Να κρατήσει σαν ναι, επαφή, έτσι. Ναι, σαν να μην είναι απλά μια φιλία και ένας καφές που θα μπορούσε να είναι οπωσδήποτε, ναι, να έχει μια σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα θα κρατήσει, γιατί έτσι είμαστε σαν άνθρωποι Θεσσαλονίκης. Ναι. Λοιπόν, καλή παραμονή να έχετε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.